Όλοι γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ενία του Δήμου και δημιουργήσαμε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, αντιληφθήκαμε ότι το κυρίαρχο στην περιοχή μας είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω του εξερευτικού λιγνίτη που παράγει η περιοχή. Άρα λοιπόν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές της ανάπτυξης περιοχής μας έπρεπε να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει αρκετές διημερίδες σε εθνικές και ευρωπαϊκού επίπεδου και είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η σημερινή αυτή διημερίδα σε συνεργασία όλων των φορέων του νομού Φλόρινας είναι ό,τι το καλύτερο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πρωτίστως την ανάπτυξη που θα φέρει και θέσεις εργασίας που είναι το μείζον θέμα στην περιοχή μας, η ανεργία. Και βέβαια, το έχουμε πει και δεν πρέπει να το κρύβουμε, ότι η περιοχή της Φλόρινας έχει προβλήματα και βασική αιτία είναι η κρατική μονοσήματη ανάπτυξη που είναι η ΔΕΗ. Έχει δημιουργήσει προβλήματα, έχει δώσει όμως και τα θετικά της. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες να συνεργαστούμε με την ΔΕΗ, που βέβαια η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση, μπορεί να είναι ΑΕ, αλλά κύριος μέτοχος είναι το κράτος, και υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις που δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δεν επιτρέπουν τη ΔΕΗ να αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε, προκειμένου να βοηθηθούμε ως τοπική κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι αν η ΔΕΗ αντιληφθεί την συνεργασία αυτή, ότι μπορεί να είναι υποφελία της ΔΕΗ, διότι θα ικανοποιούνται και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, εφόσον η ΔΕΗ θα λειτουργεί εδώ εύρυθμα, θα αντιστρέψουμε αυτή τη φθήνουσα πορεία του νομού και θα δώσουμε μία άλλη νότα αισιοδοξίας και ανάπτυξης στην περιοχή μας. Μετά από την προχθεσινή συνάντηση που είχαμε όλα τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ, μου μεταφέρανε ότι η βούλησή τους είναι να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινωνίες και να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που και αυτοί περνούν σήμερα μέσα στην οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας και βεβαίως και ιδίως μία επιχείρηση έχει και αυτές τις δυσκολίες της. Εμείς λοιπόν θα είμαστε δίπλα της, εφόσον μας ακούν, εφόσον ακούει την τοπική κοινωνία, θα τη στηρίξουμε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι χέρι με τη ΔΕΗ και η τοπική κοινωνία μπορεί να πετύχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Πιστεύω και εγώ ότι είναι σημαντικότατη η σημερινή και αυριανή η διημερίδα που διοργανώνουν οι φορείς της Φλόρινας με το εργατικό κέντρο, τους Δήμους, με τη συνεργασία και τη βοήθεια της ΔΕΗ. Γιατί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η κατάσταση στην περιοχή μας είναι ήδη σε πολύ κρίσιμο σημείο. Η κρίση η οποία έχει χτυπήσει όλη την Ελλάδα, εδώ φαίνεται περισσότερο γιατί υπάρχει αυτή η υποανάπτυξη εξαιτίας των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Και λέω υποανάπτυξη γιατί μπορεί να αναπτύχθηκε και να έχει προσφέρει, δηλαδή τα ό,τι έχει προσφέρει στην περιοχή μας. Αλλά έχουμε στερήσει σε πάρα πολλά άλλα. Βέβαια αυτή η διημερίδα, από την πρώτη στιγμή και στις συνεννοήσεις που είχαμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, είπα ότι δεν μπορούμε να την ονομάσουμε άλλη μια μέρα άλλο ένα αναπτυξιακό συνέδριο της Φλόρινας, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει μέσα από αυτή τη συζήτηση και από αυτές τις τοποθετήσεις να δούμε το πρόβλημα, να αγγίξουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις ώστε να μείνει κάτι. Πιστεύω στην επιτυχία αυτής της ημερίδας σήμερα και αύριο, γιατί και οι προσκεκλημένοι μιλητές, αλλά και όλο το στήσιμο αυτής της ημερίδας είναι τέτοιο που πιστεύω ότι θα αφήσει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει όλοι μαζί από κοινού να προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια της ΔΕΗ, η οποία, όπως είπα και πριν, χρωστάει πολλά σε αυτόν τον τόπο, και όλη η ανάπτυξη της Ελλάδας χρωστάει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να κάνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να βγάλουμε τη Φλόρινα από το τέρμα. Βεβαίως, υπάρχει ήδη συνεργασία της ΔΕΗ με το ιδιωτικό αρχείο, έτσι και αλλιώς όπως είπατε, στην Φλόρινα λειτουργεί το μοναδικό ιδιωτικό αρχείο στην χώρα και όσον ούπο θα ανοίξει το δεύτερο, το οποίο για πολλά χρόνια ταλάνισε την περιοχή μας. Το πρώην Βαργώτη, το αρχείο της Βέβης. Πιστεύω ότι και αυτές είναι κινήσεις που θα δώσουν νέα πνοή στην περιοχή μας, γιατί και η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να συνεισφέρει. Το τι θα γίνει με την απελευθέρωση της ενέργειας και με το κομμάτι που πρόκειται να
ιδιωτικοποιηθεί, να αποκρατικοποιηθεί το κομμάτι της ΔΕΗ και πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά μας, θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν οι αντιρρήσεις, υπάρχουν οι συμφωνίες σε κάποια σημεία. Είναι όλα αυτά τα οποία και η ίδια η ΔΕΗ σε άλλα πράγματα συμφωνεί, σε άλλα δεν συμφωνεί. Είναι πράγματα που προς συζήτηση και προς επίλυση των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν. Οι προοπτικές όμως που φαίνονται μπροστά μας από αυτή την κατάσταση, πιστεύω, σας είπα και πριν, ότι είναι μόνο θετικές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θα ήθελα να σας απαντήσω το εξής. Πριν απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό στην κρίση την οποία βιώνει όλος ο ελληνικός λαός και σε όλη την επικράτεια να πραγματοποιούνται σχέδια αναπτυξιακά σε ό,τι αφορά τον τομέα που λέγεται απασχόληση και ανάπτυξη. Η ΔΕΗ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία επενδύει ετησίως πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη ολοκληρώνει 3 πολύ μεγάλα έργα στον ενεργειακό τομέα, που είναι ο σταθμός Αλιβερίου, ο οποίος είναι ήδη έτοιμος και σε φάση εμπορικής λειτουργίας. Είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα, που είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εδώ και 15 χρόνια. Και είναι στη φάση της κατασκευής ο σταθμός της Μεγαλόπολης, που για πρώτη φορά φέρνει το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο. Πέραν αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ΔΕΗ πέτυχε να εξασφαλίσει ένα δάνειο 739 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοπραξία ξένων τραπεζών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα είναι μπλοκαρισμένη, αποκλεισμένη από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συνεπώς η ΔΕΗ και πραγματοποιεί επενδύσεις και έχει διεθνή αξιοπιστία και εξασφαλίζει διεθνή δανειακά κεφάλαια για να πετύχει την ανάπτυξη ενός πολύ σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιοχή, που είναι η Πτολεμαΐδα 5, αλλά παράλληλα όμως και πραγματοποιεί πολιτικές για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας που είναι άνεργοι, που είναι αμαία, μέσω της παροχής διευκολύνσεων για τους λογαριασμούς ρεύματος μιλάω αυτή τη στιγμή, εξασφαλίζοντας δόσεις μέχρι και 40 μηνιαίες. Παράλληλα, είναι η επιχείρηση η οποία στήριξε ενεργά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, που παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν συμπολίτες μας σε επαθείς ομάδες όπως είναι οι άνεργοι, με μειωμένα τιμολόγια μέχρι και 42%, και είναι αυτοί όλοι περίπου 550.000 οικογένειες που απολαμβάνουν τα ωφέλη του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, ενώ οι διευκολύνσεις που έχουν γίνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η ΔΕΗ είναι η επιχείρηση και που είναι μπροστά στην ανάπτυξη και που είναι κοντά στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας και στις επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την ημερίδα, χαιρετήσαμε από την πρώτη στιγμή την διοργάνωση της και τη σκοπιμότητά της, γιατί φέρνει στην επιφάνεια ένα σημαντικό θέμα. Από αυτή την κρίση, πώς μπορούμε να βρούμε τους τρόπους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι δύσκολο το μανοπάτι, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο μόνος δρόμος είναι επενδύσεις και ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης με καθαρά εξωστρεφείς δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ, πέρα από τις δικές της δραστηριότητες, θα υποστηρίξει προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για να μπορέσουν όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε μεγάλα άλματα προς τα μπρος, που θα είναι καταρχήν σε όφελος των ανέργων, οι οποίοι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύρια ευρώ με 4 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για να μπορέσουμε πλέον να περάσουμε στη φάση της γρήγορης ανάπτυξης. Κοιτάξτε, αυτά είναι καθαρά επιχειρηματικά θέματα, τα οποία πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών και της ίδιας της επιχείρησης. Είναι θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Εγώ δεν μπορώ από τη θέση μου αυτή ως Διευθυντή Επικοινωνίας να πω τίποτα περισσότερο. Όλοι οι φορείς μαζί, επειδή όπως γνωρίζετε σήμερα αυτό που είναι περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα, επίκαιρο, είναι ότι η ανεργία πραγματικά είναι η μάστιγα της χώρας μας και είναι το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι οι φορείς όλοι μαζί προσπαθούμε να βρούμε τις απαραίτητες διεξόδους έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που έχει ο νομός Φλόρινας είναι πολύ μεγάλα.
πάνω σε αυτά τα πλεονεκτήματα θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις έτσι ώστε να βρούμε τους τρόπους να αναπτύξουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματικά όλοι οι φορείς ασπάστηκαν την ιδέα και αποφασίσαμε από κοινού να βρούμε τα μέσα αυτά τα οποία να δώσουμε στην κοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει μια θα έλεγα νέα αρχή σε αυτό το πραγματικά δύσκολο εγχείρημα που έχουν οι φορείς της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέπραξε και η ΔΕΗ, η οποία ήταν αρρωγός, είναι όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι μεγαλύτερος κοινωνικός εταίρος της περιοχής μας η ΔΕΗ και με τις δραστηριότητες τις οποίες έχει στην περιοχή συμβάλλει στα μέγιστα στην καταπολέμηση της ανεργίας. Εμείς θέλουμε η ΔΕΗ να είναι ο κύριος εταίρος της περιοχής, να συνεχίσει να είναι και τα επόμενα χρόνια και φυσικά σε όποιες άλλες δραστηριότητες ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει και να δώσει διεξόδους στην τοπική μας κοινωνία θα ήταν πραγματικά ελπιδοφόρο και στη σωστή κατεύθυνση. Από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμαρχο Αμυντέου, τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον Περιφερειάρχη αλλά και τον βουλευτή μας τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την ιδέα και στην προσπάθειά μας αυτή θέλουμε την κοινωνία και όλους τους κατοίκους της περιοχής ενωμένους έτσι ώστε να δώσουμε πραγματικά τη δυνατότητα να μην υπάρχει άνεργο στην περιοχή μας αλλά να υπάρχει μια δίκαιη και ισότιμη κοινωνία. Το πρόβλημα της ανεργίας, της ύφεσης και τα συνακόλουθα κοινωνικά δεδομένα που δημιουργούνται λειτουργούν αποσαθρωτικά για τον κοινωνικό ιστό. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εδώ και δεκαετίες με ιδιαίτερη έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό μαζί με το θέμα της ενεργειακής φτώχειας που βιώνουμε ως περιοχή αλλά και την πολύ μικρή χρηματοδότηση αναλογικά με ό,τι δικαιούμαστε λόγω αυξημένου ΑΕΠ εξαιτίας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο μας από πλευράς ευρωπαϊκών κονδυλίων καθώς και οι μικρές αναλογικά χρηματοδοτήσεις σε σχέση με άλλες περιοχές της πατρίδας μας από τον αναπτυξιακό νόμο δημιουργούν ένα πακέτο το οποίο είναι εκρηκτικό όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, τη στήριξη της ανάπτυξης. Έχουμε κάνει σωρία παρεμβάσεων και σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό για την αναγκαιότητα να υπάρξει ιδιότερο ειδικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πριν λίγες μέρες, επίσημα ζήτησα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι μία από τις δύο περιοχές της Ελλάδας όπου θα εφαρμοστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γνωρίζω ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν περίπου μέσα στο Νοέμβριο, όπου θα εφαρμοστεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για μια σειρά πολύ σαφών και συγκεκριμένων αντικειμενικών όρων. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς λόγω των δεδομένων τα οποία υπάρχουν η περιφέρειά μας από το πολύ μεγάλο πρωτοφανές θετικά τουριστικό κύμα το οποίο έχει κατακλείσει την τρέχουσα περίοδο αλλά προσδοκούμε να είναι και την επόμενη την πατρίδα μας που δεν έχει ωφεληθεί. Άρα υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένης παρέμβασης και στήριξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τόσο από πλευράς εθνικής στρατηγικής όσο και από πλευράς ευρωπαϊκής παρέμβασης. Και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πρωταθλήτρια στο σύνολο των περιφερειών, στις 270 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανεργία των νέων με 72,5%. Άρα υπάρχει αναγκαιότητα παρέμβασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της κοινωνικής συνοχής που αποτελούν βασικό πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όσον δε αφορά τη χώρα μας, δυστυχώς είμαστε σταθερά πρωταθλητές με πολύ υψηλά επίπεδα στα ζητήματα της ανεργίας.
Να θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 32,9% ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι εφικτό και έχουμε ζητήσει επίσης στη νέα προγραμματική περίοδο, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης που ξεκινάει σε λίγους μήνες, το 2014-2020, οι περιφέρειες να διαχειριστούν χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σαφώς κατανημημένα, για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την αντιμετώπιση της ενεργίας και τη στήριξη της απασχόλησης. Να τονίσω ότι την τρέχουσα περίοδο, επειδή η Δυτική Μακεδονία είναι μια από τις σχετικά πλούσιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, είμαστε αποκλεισμένοι σχεδόν εντελώς από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που γίνονται πράξη από το Υπουργείο Εργασίας με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Να πω χαρακτηριστικά ότι είμαστε έξω από το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το ίδιο πρόβλημα, σαφέστατα οξυμένο, θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε την αμέσως επόμενη προγραμματική περίοδο, διότι η Δυτική Μακεδονία, λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει αυξημένο ΑΕΠ, στρεβλώνεται η πραγματικότητα και πάλι εμφανιζόμαστε σε μια από τις πλούσιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω χαρακτηριστικά ότι η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, που είναι οι όμορες περιφέρειες της χώρας μας με τις οποίες συνεργαζόμαστε και έχουμε εδαφική συνέχεια, και οι τρεις εμφανίζονται ως φτωχές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Δυτική Μακεδονία, που αντικειμενικά και με τα πραγματικά δεδομένα είναι φτωχότερη από αυτές τις τέσσερις, εμφανίζεται ως μια από τις πλούσιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό έχουμε κάνει σωρία παρεμβάσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε σε κεντρικό επίπεδο ότι είμαστε μία από τις τρεις περιφέρειες από το σύνολο των 270 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Είναι προφανές ότι απαιτείται η συστηματική σύνθεση όλων των δυνάμεων της πατρίδας μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανεργίας. Ειδικότερο όμως εδώ για τη Δυτική Μακεδονία είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, το οποίο όχι μόνο, όπως προείπα, αποσαθρώνει τον κοινωνικό ιστό, αλλά επιτείνει συνεχώς την ύφεση και δημιουργεί συνέχεια αυξητικά δεδομένα. Και επειδή είμαστε μια περιοχή με γνωστά στατικά χαρακτηριστικά οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για να ανατάξουμε αυτή τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, όπως είχαμε αποφασίσει στο συνέδριο που είχαμε κάνει πριν λίγους μήνες στην Πτολεμαϊδα για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας το 2014-2020, ο κύριος όγκος των χρημάτων, περίπου το 80% της επόμενης προγραμματικής περίοδου που θα διαχειριστεί η Αρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα κατευθυνθούν στη στήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, με την έννοια την αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας, τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της αειφορίας του τόπου και της επιχειρηματικότητας και ένα ποσοστό γύρω στο 20% σε ζητήματα υποδομών. Αυτό το λέω γιατί είναι μια κορυφαία κεντρική πολιτική επιλογή και δική μας, αλλά και ευρύτερα και της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θεωρώ ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που κάνει πράξη την κουλτούρα και τη συνείδηση της δημοκρατικής λειτουργίας, αλλά και αποτελεί τον πυρήνα που στηρίζει την ελευθερία του ατόμου. Υποστηρίζει μέσω του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου περισσότερες από 500.000 οικογένειες ανέργων, ευάλωτων καταναλωτών και άλλων ομάδων και εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές ρεύματος μέχρι και 42%. Έχει παράσχει διευκολύνσεις σε πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στηρίζοντας ενεργά την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην επενδυτική στρατηγική μας, σας αναφέρω ενδεικτικά τα ακόλουθα μεγάλα ενεργειακά έργα. Η νέα μονάδα του Αλιβερίου, η οποία αποτελεί την πρώτη θερμική μονάδα της επιχείρησης μετά από 7 χρόνια, φέρνοντας επίσης για πρώτη φορά το φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Εύβοια, η κατασκευή του Ιλαρίωνα, που είναι η πρώτη μεγάλη υδροελεκτρική μονάδα
εδώ και περίπου 15 χρόνια. Και τέλος η νέα θερμική μονάδα στη Μεγαλόπολη με καύσιμο φυσικό αέριο, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά τη μεταφορά του μέσω αγωγών στην Πελοπόννησο. Η επενδυτική μας ναυαρχίδα, που αφορά και την περιοχή, αποτελεί η νέα λιγνητική μονάδα 660 ΜΒ στην Πτωλεμαίδα, για την οποία, όπως γνωρίζετε, έχει υπογραφεί η Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής με την ανάλογη εταιρεία, αλλά αποτελεί και πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες εξασφαλίσαμε ομολογιακό δάνειο περίπου 739 εκατομμυρίων με κοινοπραξία ξένων τραπεζών κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκών με διάρκεια 15 χρόνια που θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Ολυεδερμές. Η έναρξη αποπληρωμής αυτού του ομολογιακού δανείου θα ξεκινήσει και με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδος. Δηλαδή, η ίδια η μονάδα θα προσβέσει τη χρηματοδότησή της. Η υπογραφή αυτή του συγκεκριμένου δανείου αποτελεί, αν θέλετε κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό βήμα για την εκκίνηση των εργασιών, ενώ με το εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο από τα χαμηλότερα που έχουν δοθεί σε ελληνική εταιρεία, αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης που δείχνουν η διεθνής χρηματοπιστωτική στη βιωσιμότητα του έργου, αλλά και στην αναγνώριση ότι η χώρα μας ανακτά τη διεθνή αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και μάλιστα μέσω της ΔΕΗ. Επιπλέον, η νέα μονάδα αναβαθμίζει το ενεργειακό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα εξασφαλίσει πολύ υψηλές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα αξιοποιεί τα εγχώρια επιτάσματα λιμιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΔΕΗ και βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΗ έχει πολύ μακρές και οικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η επιχείρηση παίρνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ταχύτερη δυνατή πραγματοποίηση των μεγάλων επενδύσεων.